Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Γεια σας, καλησπέρα. Καταρχήν υπάρχει μια επιτροπή η οποία είναι ενεργή ανενεργή. Καταρχήν καλησπέρα σας και στους ακροατές. Ναι. Είναι μια επιτροπή ενεργή ανενεργή, η οποία όμως ασχολείται ακόμη και σήμερα με το συγκεκριμένο θέμα, γιατί ξαναβγαίνει πάλι στο προσκήνιο. Είχαμε ηρεμήσει για κάνα δύο χρόνια, αλλά τώρα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό μείγμα πλέον μεταναστών, προσφύγων, δεν ξέρω πώς θέλετε, μπορείτε να πείτε. Έχουμε ένα διαφορετικό μείγμα, το οποίο καλούμαστε πλέον όλη η κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κάτοικοι, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πώς θα το διαχειριστείτε. Μπράβο. Δεν είναι μόνο η διαχείριση, προσέξτε λίγο, ναι, κύριε Μωυσή. Είναι και η αντιμετώπιση πλέον, γιατί σιγά σιγά τα πράγματα αρχίζουν να ξεφεύγουν. Πριν πάμε στην ουσία του θέματος, πάμε λίγο σε αυτό που εγώ κατά τη γνώμη μου αυτό έλεγα πριν, ότι το έχουμε παραφουσκώσει, ναι, το ζήτημα αυτού του μπάρμπεκιου, ναι, ναι, και τους διαφημίσαμε κιόλας. Εσείς, ναι, έχετε, ναι, σχέση με αυτή την ιστορία. Έχετε, ναι, σχέση, ναι, εσείς με αυτή την ιστορία. Όχι, όχι. Ναι, θα ήθελα να το σχέσω και σας ευχαριστώ που δίνετε το βήμα να πούμε αυτό το πράγμα, να το διευκρινίσουμε. Δεν έχει καμία σχέση η συγκέντρωση η οποία θα γίνει το Σάββατο, η διαμαρτυρία των κατοίκων, των διαβατών, η ειρηνική ουσιαστικά διαμαρτυρία για την προστασία των κατοίκων, των διαβατών, από οτιδήποτε ξένο πλέον εισέρχεται σε εμάς, με αυτό που θα γίνει την Κυριακή. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, εσείς, μέχρι τώρα δεν έχω μιλήσει για την εκδήλωση του Σαββάτου. Έχω μιλήσει λίγο για το θέμα του μπάρμπεκιου. Λίγο να το διαχωρίσουμε. Εσείς οργανώνετε, ωραία, μια άλλη εκδήλωση το Σάββατο. Το μπάρμπεκιου δεν έχει καμία σχέση με τους κατοίκους των διαβατών. Μπράβο. Εμείς, κύριε Μωυσή, κάνουμε μπάρμπεκιου στα σπίτια μας ή στα εστιατόρια, στις ταβέρνες. Δεν ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω τι υπάρχει πίσω από το μπάρμπεκιου. Δεν ταυτίζονται τα διαβατά με αυτές τις ενέργειες, να το ξέρετε. Πολύ σημαντικό να το διευκρινίζουμε αυτό. Ναι, ναι, βέβαια. Ασχέτως αν συμφωνεί, καταρχήν είναι ασχέτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με τη λογική της όλης διοργάνωσης του μπάρμπεκιου, που λέω, ξαναλέω εγώ, ότι αυτοί, ναι, ναι, που αντιτίθεται με αυτό το έχουν διαφημίσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ασχέτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με τη λογική αυτής της ενέργειας, είναι χρήσιμο να διευκρινίσουμε ότι δεν έχει σχέση με τους κατοίκους των διαβατών. Δεν το κάνουν οι ίδιοι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, να σας πω λίγο κάτι. Αυτοί οι οποίοι διαφημίζουν την εκδήλωση με το χοιρινό ή το αλκοόλ, όπως λέγεται, είτε μπάρμπικιο όπως το λέτε, δεν ξέρω αν είναι και κάτι και των διαβατών. Ίσως δεν τους ακουμπάει το προσφυγικό. Μάλλον τους ακουμπάει με ένα διαφορετικό τρόπο. Ο κύριος Γιαννούλης και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά το έχει διαφημίσει περισσότερο από όλους. Εντάξει, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ σήκωσε την πατάτα του προσφυγικού. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία τώρα, ο κ. Μητσοτάκης, θέλει να διαχειριστεί τώρα το καινούριο κομμάτι με περισσότερες ροές. Εκείνο όμως που βλέπουμε εμείς είναι ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης, Δήμου. Μιλάμε και με τον Δήμαρχο, μιλάμε και με τον Υπουργό, τον κ. Καράουγλου. Είναι κοντά μας και αυτό, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε κάποια πράγματα. Τα διαβατά απαιτούν περισσότερη ασφάλεια. Δεν σας φέρνουν πρωτετελεσμένου, δηλαδή. Δεν σας φέρνουν πρωτετελεσμένου. Ναι, υπάρχει μία ενημέρωση και βλέπω ότι βγαίνουν και μπροστά. Κανονικά η Δημοτική Αρχή πρέπει να βγει και η κυβέρνηση πρέπει να βγει μπροστά σε αυτό το θέμα, για το θέμα της ασφάλειας. Χθες είχαμε μία επιχείρηση το πρωί γύρω στις 9 η ώρα. Ενημερωθήκαν και οι κάτοικοι, το είδανε κιόλας. Περίπου 30 αλλοδαπούς που δεν είχαν χαρτιά ασύλου, μάλλον δεν είχαν χαρτιά γιατί ήταν παράνομοι στη χώρα, συλληφθήκανε σε μια, θα έλεγα, επιχείρηση express, σκούπα, δηλαδή, ναι, πράγμα, μια σκούπα express. Αυτό υπάρχει. Τώρα από εκεί και μετά εμείς ζητάμε, όμως, και αυτό που ζητάμε την προηγούμενη κυβέρνηση, τα ζητάμε το αστυνομικό τμήμα, την ίδρυση με ένα αστυνομικό τμήματος για την ασφάλεια, τη γραμμή για τους πρόσφυγες για τη Θεσσαλονίκη, αυτό που πηγαίνει μια γραμμή. Είναι πολύ σημαντική η ψυχραιμία με την οποία διαχειρίζεστε εσείς το θέμα, όντας κάτοικοι οι οποίοι ζείτε με μια δομή στην αυλή σας. Το δικό μου το σπίτι, κύριε Μωυσή, απέχει 200 μέτρα από αυτό που φαντάζομαι αυτό, στην αυλή σας. Εχθές το βράδυ βρέθηκα σε ένα μίνι μάρκετ γινώντας το σπίτι μου από την εργασία μου και έμεινα μισή ώρα μέσα για να έχει μια παρουσία η υπάλληλος στο σούπερ μάρκετ, γιατί ήταν τρεις Ιρακινοί. Ναι. Τους οποίους μίλησα στα αγγλικά. Και τους μάλιστα με αποκάλυψαν και Γιουνάν. Ναι. Πληττήσεις εσύ. Λοιπόν, ναι. Καλά, το Γιουνάν δεν είναι προσβλητικό, έτσι μας λένε. Όχι, όχι. Για όνομα του. Ναι. Απλά θεωρώ ότι του είπα ότι μένει ένας πολίτης. Ναι.
και το δικαίωμα του ζήτησε είναι το σεβασμό. Ναι. Αυτό, αν το κρατήσουμε μεταξύ μας όπως έγινε την πρώτη φορά, mm-hmm. αλλά σας είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, αυτή τη στιγμή το μείγμα είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε, τότε είχαμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν οικογένειες, ήταν κατατρεγμένοι, mm-hmm. ήταν πραγματικά δύσκολα, απλά ήταν οι πρόσφυγες. Ήταν πραγματικοί πρόσφυγες. Μπράβο. Και έπρεπε να δούμε πώς θα διαχειριστούμε με όλη αυτή την... ήταν πολύ σκληρό για μας, γιατί τα διαβατά δεν είναι κάτι, μια απλή, ένας απλός συνοικισμός, είναι υποβαθμισμένος πάρα πολύ. Και ενώ τώρα έχουμε παιδιά νέα, μεταξύ 15 και 25 χρονών. Φανταστείτε, εμείς ψάχνουμε να βρούμε ακόμα ποιος είναι ο προσανατολισμός τους. Ναι. Είναι επαγγελματικός, είναι εδαφικός, είναι στο ποια χώρα θα μείνουν. Αυτοί οι άνθρωποι γιατί δεν πολεμούνε. Την ερώτηση την έκανε χθες ένα κοινό, γιατί δεν είναι στην πατρίδα να πολεμήσει, και μου λέει φοβάμαι. Ναι. Είναι μόνο αυτός ο φόβος ή κάτι άλλο. Αλλά αυτό όμως το χειρίζονται κάποιοι άλλοι, δεν ανήκει σε εμάς. Εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κρατήσουμε την ασφάλεια και των κατοίκων. Και επίσης μέσα από το βήμα από το ραδιόφωνο σας, θα ήθελα τη συμμετοχή όλης της πόλης. Δεν μπορούν τα διαβατά να σηκώσουν μόνα τους ένα τέτοιο θέμα. Με αυτούς τους ανθρώπους πλέον που δεν γνωρίζουμε και είναι σε μικρότερες ηλικίες. Και ακριβώς πρέπει... ήθελα να ολοκληρώσω και να πω ότι ναι. θαυμάζοντας αυτή την ψυχραιμία με την οποία μέχρι τώρα διαχειρίζεστε και είναι πάρα πολύ σωστή και ωραία η τοποθέτησή σας και πολύ τη χαίρομαι, αλλά δεν μπορώ να μην βάλω την παράμετρο που νομίζω βρίσκεται και στο πίσω μέρος του δικού σας λόγου, ότι... αυτή η αποσυμφόρηση των νησιών που είναι θεμητή, προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί στη Μυτιλήνη, στα νησιά μας, όταν έχει φτάσει αναλογία ένα προς έναν εκεί σε κάποιους οικισμούς δίπλα και είναι χιλιάδες οι μετανάστες εκεί πέρα, πρόσφυγες, μετανάστες, λαθρομετανάστες, ό,τι είναι, προφανώς έχουν την ανάγκη της αποσυμφόρησης. Όσο όμως η αποσυμφόρηση γίνεται προς την ενδοχώρα, και προς τα Διαβατά και προς άλλα μέρη της Ελλάδας, χωρίς να υπάρχει μια παράλληλη τάπα από ελληνικής πλευράς σε αυτές τις ροές, το πρόβλημα απλώς θα διαιωνίζεται. Και κάποια στιγμή θα αρχίσει και εδώ να γίνεται, να είναι η συμφόρηση αφόρητη. Σωστά. Καταρχήν πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Αισθάνεστε ότι υπάρχει το σχέδιο? Εσείς που σας αφορά άμεσα, που είναι στο σπίτι σας δίπλα αυτή η ιστορία, αισθάνεστε ότι βλέπετε ένα σχέδιο, αν όχι εντελώς δομημένο με αρχή, μέση και τέλος ήδη, ότι δομείται εν πάση περιπτώσει? Το αισθάνεστε αυτό? Ναι, κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε λίγο με τη συγκέντρωση του Σαββάτου. Mm-hmm. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ να μην υπάρχει αντισυγκέντρωση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, δηλαδή πρόσφυγες να αντισυγκεντρωθούν έναντι σε. Πρόσφυγες ή αλληλέγγυοι? Δεν το ξέρω. Οι αλληλέγγυοι δεν ξέρω τι θα κάνουν πάνω σε αυτή την ιστορία. Πιστεύω ότι θέλουν σεβασμό. Θέλουμε σεβασμό εμείς προς αυτούς και αυτοί προς εμάς. Mm-hmm. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να μην υπάρχει αντισυγκέντρωση. Ξέρετε, να μην στοχοποιηθούν άτομα. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Κάποιοι δεν έχουν ταυτιστεί ακόμα, δεν έχουν ταυτοποιηθεί, μάλλον για να πω. Ας θυμίσουμε πού ακριβώς και τι μορφή έχει η δική σας διαμαρτυρία το Σάββατο. Είναι μια συγκέντρωση η οποία θα γίνει ειρηνική στις εργατικές κατοικίες των Διαβατών. Μάλιστα. Είναι ο παλιός δρόμος Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κυλικής, mm-hmm. στο ύψος περίπου του παλιού Διόνυσου. Mm-hmm. Εκεί θα συγκεντρωθεί, θα γίνει μια ειρηνική διαμαρτυρία μέχρι τις. Μέχρι την στροφή στο στρατό Παναγωστοπούλο, και αυτό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στις 6 ώρα. Το θέμα είναι, ξαναλέω όμως το εξής, ότι πρώτον είναι αντισυγκέντρωση, δηλαδή να μην έχουμε τέτοιο θέμα, και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο λέει ότι όλο αυτό πρέπει να εκτονωθεί σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Το θέμα είναι πόσο όμως η αντιμετώπιση σχεδίου θα είναι, ποιο είναι το όριο. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Δεν μπορούμε να φτάσουμε. Αυτή τη στιγμή το πρωί στα Διαβατά, η αναλογία των κατοίκων που κυκλοφορούν με τους πρόσφυγες είναι ένα προς ένα. Είπε ο κύριος Πέτσα για παράδειγμα, είπε η κυβέρνηση λέει ότι πάμε για το 1% αναπεριφέρεια. Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, αλλά είναι γεγονός ότι το 1% για εσάς που τους έχετε έξω από την πόρτα σας είναι 100%. Το 1% στην περιφέρεια, για εσάς που έχετε τη δομή δίπλα σας, για τη γειτονιά σας, για τον οικισμό σας, είναι 100%. Κοιτάξτε, η πολιτική με τις οποίες μιλάμε και οι κυβερνητικούς πολιτικούς, mm-hmm. έτσι, και της βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, mm-hmm. και τον κύριο Καράβλου, θεωρώ ότι τα Διαβατά θα αποσυμφορεθούν. Ναι. Εύχομαι ότι θα γίνει. Πιστεύω ότι θα γίνει. Ο Δήμαρχος είναι και αυτός παρόν, πιέζει πάρα πολύ και στον κύριο Χρυσοχοίδη, mm-hmm. και στην περιφέρεια και στον κύριο Ζικώστα και στον κύριο Καράβλου.
υπάρχει μορφή πίεσης. Θεωρώ ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Απλά, όχι το πρόβλημα, η ανασφάλεια που προκύπτει είναι από τις ηλικίες. Το χαμηλό τον ηλικιακό, ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Οι άλλοι φύγανε, ήταν οικογένειες, έπρεπε να ζήσουν τα παιδιά τους, να τα προστατεύσουν, να ασφαλίσουν. Το πρόβλημα όμως είναι το ηλικιακό. Έχουμε πολύ χαμηλές ηλικίες, οι οποίες είναι ακόμη, είναι εφηβεία. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν. Έχουμε περιστατικά. Μάλιστα. Άλλα ακούγονται και άλλα κρύβονται. Για ευνόητους λόγους, έτσι. Να μην περάσουμε στην κοινωνία ανασφάλεια περισσότερη. Καταλαβαίνετε. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ας μπουν τα όρια και να δούμε λίγο πώς θα το. Εσείς λοιπόν, όταν μιλάμε για διαμαρτυρία το Σάββατο, διαμαρτυρία έναντι. Δεν είναι ακριβώς, δεν το έλεγα διαμαρτυρία. Το έλεγα μια υπόμνηση προς όλους ότι όπ, είμαστε εδώ, το ζούμε το πρόβλημα, σας χρειαζόμαστε. Ναι, ναι, θέλουμε να μετακομίσουμε δηλαδή ακόμη και στο. Δεν είναι μια. Γιατί ξέρετε, όταν λέμε διαμαρτυρία, φαντάζεται ο άλλος ένα πλήθος ανθρώπων που θα πάνε έξω από τις πόρτες της δομής και θα φωνάζουν στους μουσουλμάνους φύγετε, ας πούμε. Δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα, να το καταλάβει ο κόσμος. Όχι. Όχι, απολύτως καμία σχέση. Είναι μια διαμαρτυρία των κατοίκων όλης της περιοχής της Ιωνίας που έχει να κάνει σχέση με την εύλογη ανησυχία που έχει ο καθένας για το τι γίνεται στη γειτονιά του. Αυτό ακριβώς. Όχι, δεν είναι η διαμαρτυρία, δεν έχει καμία σχέση με ακραίες καταστάσεις. Είναι, οι κάτοικοι είναι πολύ ισχυροί. Αποδείξανε τις αντοχές τους και τα φιλελληνικά τους αισθήματα. Το είδαμε την πρώτη φορά. Μάλιστα. Συνεχίζουμε και τώρα. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά για εμάς και για όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Βέβαια, κύριε Σπανίδη. Ανθρώπους. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.